Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ανάξιο να σταθώ έστω και με μορφή τίτλων στο χαρτοπόλεμο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με φόντο την επίθεση στο Μπουτάρι. Θεωρώ ανάξιο να συμμετάσχω στον εγκυβωτισμό αυτής της φασιστικής απειλής σε ένα δικοματικό νταλαβέρι που αξιοποιεί ακόμα και το φασισμό σαν μπαλάκι του δικοματικού πικ-πονγκ. Θα θυμίσω ωστόσο 4-5 πράγματα. Πρώτον, μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του Φίσα είχαν δεχτεί δολοφονική επίθεση τα στελέχη του ΠΑΜΕ. Η Νέα Δημοκρατία επί μία εβδομάδα δεν είχε εκδώσει μία κανονική ανακοίνωση καταδίκης. Δεύτερον, ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκείνος ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου που μιλούσε ακόμα και για συγκυβέρνηση με τη Χρυσή Αυγή. Τρίτον, είναι η κυβέρνηση και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που πριν από μερικούς μήνες φωτογραφίζονταν παρέα με τον Κασιδιάρη στη Ρο και στο Καστελόριζο, προσφέροντας στους νεοναζί ροζ κόκκους πατριδοκάπηλου ξεπλήματος. Τέταρτον, ήταν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που φωτογραφίζονταν πριν από μερικές εβδομάδες με τους απογόνους της Χούντας, τους χρυσαυγίτες δηλαδή, όταν οι κυβερνώντες τους κάλεσαν, τους χρυσαυγίτες, τους απογόνους της Χούντας, να παραβρεθούν στην τελετή επιστροφής των λειψάνων των Ελλήνων που έπεσαν στην Κύπρο το 1974. Να παραβρεθούν εκεί οι απόγονοι της Χούντας. Πέμπτον, και ναι, οι εποχές των Γκοτζαμάνιδων έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άλλωστε, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στην προχτεσινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 12 χρόνια από το χαμό του Σμιναγού Ηλιάκη, την πρόσκληση να παραβρεθεί και να βρωμήσει αυτή την εκδήλωση δεν την έστειλε στον Κοντζαμάνη, την έστειλε στον παπά, στο χρυσαυγίτη παπά, σε αυτόν που μαθαίνει παιδάκια να φωνάζουν Χάιλ Χίτλερ και το προσωπικό του άλμπουμ είναι γεμάτο με φωτογραφίες με τα προσκυνήματά του στον τάφο του φασίστα Μουσολίνη. Αυτά λοιπόν και για τους αντιφασίστες, αυτά και για τους Ούγκανους. Ουγκαγκαμπούμπου δηλαδή. Ξέρετε, πιστεύω υπάρχει κάτι χειρότερο από το συμβάν αυτό καθ' αυτό της Θεσσαλονίκης. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μια μερίδα στην ελληνική κοινωνία, ένα ποσοστό του κοινωνικού περίγυρου, το οποίο χωρίς συστολή, χωρίς πια καμία αναστολή, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να φοβάται ακόμα την υπόλοιπη κοινωνική κατακραυγή, εμφανίζεται δημόσια να επιδοκιμάζει τέτοιες πρακτικές, τέτοιες φασιστικές συμπεριφορές. Αυτό το έχουμε ξαναδεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Το είχαμε ξαναδεί και με τον τραμπουκισμό κατά της Κανέλη από τον Κασιδιάρη. Το είχαμε ξαναδεί και με τις καταδρομικές επιχειρήσεις των ταγμάτων εφόδου κατά των μεταναστών στις υπαίθριες αγορές. Το είχαμε ξαναδεί πέρυσι σε ανάλογης μορφής επιθέσεις κατά του Κουμουτσάκου στην Αθήνα ή πριν κατά του Χατζηδάκη. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για κάτι χειρότερο από την μετατροπή της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής σε κάτι σαν ομπρέλα για να βρίσκει υποτιθέμενη πολιτική μορφή το κοινωνικό περίτωμα. Και το χειρότερο είναι ένας επιδοτούμενος από το ίδιο το σύστημα της ύψης χρυσαυγητισμός. Γιατί ο χρυσαυγητισμός πάει πέρα από τη Χρυσή Αυγή. Μιλάω και αποκαλώ χρυσαυγητισμό αυτό το φαινόμενο να έρχεται στον αφρό
κάθε κοινωνικό κατακάθι να παίρνει τα καθιζήματα και να τα αναγορεύει σε φορείς απόψεων που μέσω της επίκλησης, της προσχηματικής επίκλησης της δημοκρατίας θέλουν να καταγράφουν σαν ισότιμη την λεγόμενη άποψή τους δίπλα στις άλλες απόψεις. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με άποψη. Καταρχάς γιατί η προϋπόθεση της άποψης, της κάθε άποψης, είναι η γνώση. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με άγνοια. Έχουμε να κάνουμε με ιστορική αφασία. Έχουμε να κάνουμε με ανοησία που έχει όμως ένα μεγάλο ατού. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα της ευκολίας. Μιλάω για την ευκολία με την οποία η ανοησία, ποτισμένη και κολαπτώμενη βέβαια, μέσα σε ένα γενικότερο θερμοκήπιο αποβλάκωσης, καταφέρνει να επιβιώνει. Και σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες γέννησης τεράτων, να παριστάνει τη λύση. Όταν στην πραγματικότητα πρόκειται για την ιδεχθέστερη, για την κτηνοδέστερη, για την φρικιαστικότερη έκφραση του ίδιου του προβλήματος. Δεν υπάρχει ιδεχθέστερη, δεν υπάρχει κτηνοδέστερη, δεν υπάρχει φρικιαστικότερη έκφραση του προβλήματος που βιώνει η ελληνική κοινωνία από τον εκφασισμό που προωθεί το ίδιο το σύστημα. Το ίδιο σύστημα, η ίδια πολιτική που λέει λατή, που χρεοκοπεί ανθρώπους, που συντρίβει ζωές, που προσβάλλει, που ψεύδεται, που προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση. Εκείνο το πολιτικό προσωπικό που πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Αυτή η αγανάκτηση να μην μετασχηματίζεται σε συλλογική δράση. Να μην μετατρέπεται σε κοινωνική αντίσταση και πολύ περισσότερο σε πολιτική αφύπνιση. Το ίδιο το σύστημα που λαιλατεί, η ίδια η πολιτική που προσβάλλει, δεν σταματά κάθε στιγμή, με κάθε αφορμή, για κάθε λόγο, να δοξάζει την μοναδικότητά της, λέγοντας εκείνο το γνωστό και επαναλαμβανόμενο. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Αν όμως λες κάθε τρεις και λίγο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για να χτιστεί κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, κάτι ανθρωπινότερο, τότε εκείνο στο οποίο οδηγείς τα αγανακτισμένα θύματά σου δεν είναι στο χτίσιμο, είναι στο γκρέμισμα. Αν τους αποκλείεις κάθε σκέψη για δίκαιο, για δικαιοσύνη, τότε τους οδηγείς στην εκδίκηση. Μια εκδίκηση που βγαίνει μέσα από το πιο αρρωστημένο εγώ, που θέλει την φυσική τιμωρία και όχι τον πολιτικό παραμερισμό όποιου φαντάζει ή είναι ένοχος. Φυσική τιμωρία όχι για να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά για να ισοφαριστεί τάχα η δυστυχία σου με τη δυστυχία του άλλου και την ίδια ώρα η δυστυχία να αναπαράγεται για όλους. Αν αφαιρείς από τους ανθρώπους το δικαίωμα σε μέρες καλύτερες, σε άσπρες μέρες, αν τους αφαιρείς ακόμα και την ελπίδα ως σκέψη για κάτι τέτοιο, τότε τους πρόγνεις στο ερεβόδες και στο μαύρο. Είναι η κυρίαρχη πολιτική που για μια ακόμα φορά στην ιστορία σπρώγνει τα ίδια τα θύματα της είτε στην καθήλωση της απόγνωσης είτε στην αγκαλιά του φασισμού. Και αυτό που ζήσαμε προχτές είναι φασισμός. Γιατί το λιτζάρισμα, ο ξυλοδαρμός, ο τραμπουκισμός, το μαχαίρωμα, η δολοφονία, μην ξεχνάμε, αυτά είναι φασισμός. Η έκπτωση και ο υποβιβασμός της υψωμένης γροθιάς δίπλα σε χιλιάδες και εκατομμύρια άλλες υψωμένες γροθιές, σε γροθιά τύπου direct ή σε γροθιά τύπου uppercut, είναι φασισμός. Και μάλιστα ένας φασισμός που υποδύεται την αξιοπρέπεια όταν αφρίζει και ζητά το σταύρωμα των ομοφυλόφιλων. Ένας φασισμός που υποδύεται τον πατριώτη στα σκοπιανοφαγικά συλλαλητήρια παρέα με ναζίδες. Ένας φασισμός που υποδύεται
τον Έλληνα στα φυτώρια του τραμπουκισμού και της πατριδοκαπηλείας. Μιλάω για έναν φασισμό που υποδύεται τον καλό χριστιανό στα πογκρόμ κατά μεταναστών στη Μυτιλίνη ή στο Ωραιόκαστρο. Μιλάω για έναν φασισμό που υποδύεται τον ανήξερο και λειτουργεί σαν πλυντήριο για το ξέπλυμα του Ναζίδη που δίπλα του κλωτσάει και γροθοκοπεί. Μιλάω για εκείνο τον ναζισμό που υποδύεται τον ψαγμένο ενώ πρόκειται για ένα τυπικό σύχαμα. Και μιλάω τέλος για εκείνο τον φασισμό που υποδύεται τον γνήσιο απόγονο του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοκράτη. Αλλά το μόνο κοινό που έχει με την αρχαία Ελλάδα είναι ο Κεάδας. Τίποτα άλλο κοινό δεν έχει. Το είπα από την πρώτη στιγμή, το έγραψα και το επαναλαμβάνω. Όποιος δεν τοποθετείται κατηγορηματικά, χωρίς ύξεις αφήξεις, απέναντι σε αυτή την άθλια επίθεση που δέχτηκε ο Μπουτάρης, τότε όποια ιδιότητα και αν επικαλείται, ό,τι φιωριτούρα και αν επιστρατεύει, στην πραγματικότητα αποτελεί παρακολούθημα, στην πραγματικότητα αποτελεί συνέχεια και έχει την ιδιότητα του συνενόχου ως συνέχειά τους εκείνων που διέπραξαν την επίθεση. Και όταν μιλώ για κατηγορηματική καταδίκη, φυσικά δεν εννοώ τα κάθε λογής λογίδρια της πολιτικής προστιχιάς, εκείνης που ρίχνει νερό στο μήλο του πολιτικού και του κοινωνικού εκφασισμού, δεν εννοώ κατηγορηματική καταδίκη ούτε την υποκρισία των πολιτικών παραγόντων ή των διοικητικών παραγόντων, για παράδειγμα της αστυνομίας, που αντί για κροκοδίλια δάκρυα, αυτοί μάλλον θα έπρεπε να απολογηθούν για την απραξία τους. Το είπα και το επαναλαμβάνω, σε ό,τι με αφορά δεν με συνδέει τίποτα με τις πολιτικές απόψεις και πρακτικές του Γιάννη Μπουτάρη, αλλά εδώ και σήμερα δεν είναι η ώρα για την καταγραφή αυτών των διαφόρων. Πολύ απλά, γιατί όποιος παίζει αυτό το παιχνιδάκι, στην πραγματικότητα ρίχνει νερό στο μήλο του συμψηφισμού. Γιατί στην πραγματικότητα περνάει με αυτόν τον τρόπο ακούσια ή εκούσια από την πίσω πόρτα τη δικαιολόγηση και τελικά το ξέπλυμα του σοκαριστικού φασισμού που ζήσαμε βλέποντας αυτές τις εικόνες αυτού του ανθρώπινου μισανθρωπισμού. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι η ώρα κάθε ένας και κάθε μια που είναι και αισθάνεται δημοκράτης να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα τσογλάνια με τα οποία επίσης είναι προφανές δεν μας συνδέει τίποτα, με μία όμως διαφορά, ότι με αυτούς μας χωρίζει και κάτι επιπλέον. Μας χωρίζει η άβυσσος. Μιλάω για εκείνη την άβυσσο που διαχωρίζει και ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τους φασίστες. Μία ακόμα κουβέντα για εκείνους που συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι του ναι μεν αλλά. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει άβυσσος που χωρίζει τους ανθρώπους από τους φασίστες. Είναι εκείνη η άβυσσος που διαχωρίζει και ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τους οπαδούς του νόμου του Λίντς. Ξέρετε, τα πράγματα είναι απλά και τίθενται με τον εξής τρόπο. Με τον φασίστα ή με τον άνθρωπο. Γιατί εδώ τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Υπεκφυγές δεν υπάρχουν. Σοφιστίες δεν υπάρχουν. Δικολαβισμοί δεν υπάρχουν. Με τον φασίστα ή με τον άνθρωπο, αυτό είναι το ερώτημα και η απάντηση μαζί, όσο για τους ναι μεν αλλά, όταν πρόκειται για εκείνους τους κάθε λογής του νεοναζισμού, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όταν πρόκειται για τους άλλους, εκείνους οι οποίοι παριστάνουν τους ψαγμένους εφευρίσκοντας συμψηφισμούς, τότε στην περίπτωσή τους ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτοί έχουν πλέον διαβεί ανεπιστρεπτή το Ρουβίκονα. Έχουν περάσει και το τελευταίο όριο. Ποιο είναι το τελευταίο όριο που περιέγραφε ο Χατζηδάκης? Αυτό που έλεγε, ότι όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.